Κλείσουμε με το ρεπορτάζ. Θέλω ένα σχόλιο, το δικό σας σχόλιο, το σχόλιο του ΕΛΑΜ για όσα υπόθηκαν χθες στην Επιτροπή Ελέγχου και στις δηλώσεις των βουλευτών. Παρόν από την πλευρά του ΕΛΑΜ ήταν ο βουλευτής Λίνος Παπαγιάννης και ακριβώς συζητήθηκε το θέμα που αφορούσε το σχετικό ταξίδι. Ναι. Στην παρουσία και του αρχηγού της αστυνομίας αλλά και εκπροσώπων όλων των κομμάτων ακούστηκαν και κατατέθηκαν διάφορα. Ναι. Μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε ξεκαθαρίσει πλήρως το τι ακριβώς συμβαίνει. Το ζήτημα δηλαδή δεν είναι αν ο πρόεδρος πήγε διακοπές αλλά αν υπάρχει κάτι μεμπτό το οποίο αφορά την Κύπρο. Το οποίο να έπληξε τα συμφέροντα της Κύπρου. Άρα σχετικό με τις πορτογραφήσεις, όχι το ταξίδι ως ταξίδι, αλλά εάν ακριβώς. Η σχέση τέλος πάντων έφερε και κάποιες πορτογραφήσεις οι οποίες δεν έπρεπε να έρθουν. Αυτό λέτε. Ακριβώς, διότι ιδιωτικά jet, μην ξεχνάτε ότι δεν είχε μόνο ο σημερινός πρόεδρος, αλλά και προηγούμενοι πρόεδροι και κυρίως ο πρόεδρος της αριστεράς. Ναι. Γι' αυτό... Ξέρω, μπορεί κάποιοι να τα ξέχασαν. Τώρα, όλο αυτό το σκηνικό στο εσωτερικό με τις πολιτογραφήσεις που δεν φαίνεται να κλείνει σύντομα, κύριε Χριστού, έχουμε να αντιμετωπίσουμε όμως και το θέμα, επίσης και πιο σοβαρό θα έλεγα, που είναι το κυπριακό. Και έρχονται μεγάλες προκλήσεις σε ό,τι αφορά το κυπριακό. Είχαμε χθες την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας. Είδε και τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και το δικό μας Υπουργό Εξωτερικών. Είδε και τον κύριο Τατάρ. Πού πιστεύετε ότι θα καταλήξει η άτυπη πενταμερής? Από την πλευρά μας έχουμε τονίσει ότι η άτυπη πενταμερή, την οποία θα δούμε το προσεκτικό διάστημα, θεωρούμε πως θα οδηγήσει σε ένα νέο αδιέξοδο. Η παρουσία του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών δεν μας καθησυχάζει. Αντίθετα, θεωρούμε πως είναι εδώ για να επιβάλλει τις γραμμές τις οποίες θέλει η Βρετανία να καθορίσει για λύση του Κυπριακού και οι οποίες ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις τουρκικές θέσεις. Επομένως, κατά τη δική μας εκτίμηση, θα έπρεπε να αποφύγουμε ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο ο πλανήτης αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η τεράστια επιδημία και τα θέματα της οικονομίας, να βρεθούμε σε μια διαδικασία για την επίλυση του Κυπριακού. Η Τουρκία είναι βέβαιο ότι θα εγείρει νέες αξιώσεις, γνωρίζουμε ποια είναι η θέση του κατοχικού ηγέτη, μιλούν πλέον ανοιχτά για δύο κράτη, λύση δύο κρατών. Εδώ και πολύ καιρό. Ακριβώς. Και μιλούν επίσης για πολιτική ισότητα. Πράγμα το οποίο καταργεί στην ουσία κάθε έννοια δημοκρατίας στον τόπο μας. Κύριε Χριστού, όμως από την άλλη, ποια είναι η κατάλληλη στιγμή να έχουμε μια επανέναρξη των συνομιλιών, του διαλόγου και ποιες θα έπρεπε ενδεχομένως να ήταν οι προδιαγραφές, όπως τις βλέπετε εσείς, έτσι ώστε να επαναρχίσει ένας διάλογος? Θεωρούμε ότι η δική μας η πλευρά, η Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει να επιμένει τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε διεθνές επίπεδο, για λήψη μέτρων εναντίον της Τουρκίας. Η προκλητική στάση απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζεται καθημερινά και με διάφορους τρόπους. Επομένως, αν θέλουν να ασκήσουν πραγματική πίεση προς τον κύριο Ερντογάν, θα πρέπει με όλες μας τις δυνάμεις να αναζητήσουμε εκείνες τις κυρώσεις οι οποίες θα οδηγήσουν την Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπό τους δικούς μας όρους. Και αν δεν το πετύχουμε και αν δεν το πετύχουμε αυτό, γιατί βλέπουμε ότι και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουμε δει άσπρη μέρα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις μέχρι τώρα ενέργειες. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω ένα σημείο. Παρακαλώ. Περιμένουμε από την Ευρώπη τη λήψη σοβαρών μέτρων τη στιγμή που εμείς είμαστε έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να καθίσουμε μαζί με την Τουρκία, μαζί με την Άγκυρα, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ποιος Ευρωπαίος ηγέτης, ποια ευρωπαϊκή χώρα, η οποία αυτή τη στιγμή έχει λάβει το μήνυμα για την πενταμερή διάσκεψη, πρόκειται να εναντιωθεί
απέναντι στην Τουρκία, που σε μεγάλο βαθμό εξυπηρετεί και τα δικά του συμφέροντα. Θέλω να, θέλω να πω ότι επαφιέται σε εμάς τα μηνύματα τα οποία στέλνουμε στο εξωτερικό. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Τώρα, υπάρχει και μια έντονη φημολογία ότι γίνεται λόγος για ομοσπονδία, για χαλαρή ομοσπονδία, για συνομοσπονδία ουσιαστικά. Χαμογελάτε, το βλέπω. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε, με όλο αυτό που ακούγεται, κύριε Χρήστου, αλλά και με την λύση που είναι γραμμένη και στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στα ψηφίσματα, τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, εσάς η θέση σας ποια είναι η μορφή λύσης που το ΕΛΑΜ βάζει μπροστά? Το ΕΛΑΜ από την πρώτη μέρα της εισόδου του στο Εθνικό Συμβούλιο έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του ότι απορρίπτουμε κάθε είδους λύση νομοσπονδίας. Θεωρούμε πως η μόνη εφικτή και βιώσιμη λύση για τον τόπο μας, αν θέλουμε να επιβιώσει ο κυπριακός ελληνισμός, είναι η λύση του ενιαίου κράτους. Όπως οποιονδήποτε άλλο σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, μπορούμε να φιλοξενήσουμε και φιλοξενούμε μειονότητες οι οποίες έχουν πολιτικά δικαιώματα, έχουν αστικά δικαιώματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουν πολιτική ισότητα. Οι πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες ευαγγελίζονται για 40 χρόνια τη ζωνική δικοινωτική νομοσπονδία, θεωρούμε πως μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει απολύτως τίποτα. Αντίθετα, βλέπουμε ότι η Τουρκία, μετά από κάθε νέο γύρο διαπραγματεύσεω, ενδυναμώνεται και συνεχίζει να εγείρει τα ζητήματα τα οποία θεωρεί η ίδια αρκετά σημαντικά. Κερδίζουν δηλαδή έδαφος, ενώ εμείς από την άλλη πλευρά μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Και μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει αυτό? Υπήρξε κάποια πρόοδος? Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Και πόσο σχολιάζετε ότι ακόμα και άλλα στελέχη διαφορετικών κομμάτων, ακόμα και ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, έχει δηλώσει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε και σε αυτόν για λύση πέραν από την διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει την ίδια θέση με τα 4 κόμματα εξουσίας βάσει προηγούμενων αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Για λύση της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Βλέποντας το πιθανό αδιέξοδο που θα οδηγηθούμε, υπάρχουν σκέψεις για κατάθεση εκ μέρους της ελληνοκυπριακής πλευράς νέου σχεδίου λύσης. Εμείς όμως διαφωνούμε τόσο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όσο και με τις δυνάμεις εκείνες της αντιπολίτευσης, τις παραδοσιακές, οι οποίες διαχειρίστηκαν την τύχη του Κυπριακού χωρίς να αλλάξουν μέχρι σήμερα το παραμικρό. Και αναφέρομαι στα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν και συγκυβέρνησαν την Κύπρο για δεκαετίες. Μάλιστα. Επομένως, ναι. Η διαφοροποίηση που ενδεχομένως θέλουν να προβάλλουν αυτή τη στιγμή δεν μας πείθει. Εάν το επιθυμούν, να το πράξουν με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο, καταθέτοντας δηλαδή τη δική τους πρόταση προς το Εθνικό Συμβούλιο ή ας στηρίξουν την πρόταση του ΕΛΑ, το οποίο επιμένει ότι το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει άλλες λύσεις πέραν της διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας. Και εμείς όσον αφορά το ενιαίο κράτος έχουμε ήδη καταθέσει προς τον Πρόεδρο την πρότασή μας, αλλά θα επανέλθουμε με μια ολοκληρωμένη μελέτη. Κύριε Χρήστου, προς το παρόν θέλω να βάλουμε άνω τελεία και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ. Και επειδή δεν σας τα είπα από αέρος, να σας ζήσει κιόλας. Κάθε καλό, με υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.